you to it this time. Don't know where it all goes, leaving me behind. Ονομάζομαι Παναγιώτης Μπουραντώνης, είμαι 24 ετών, μένω στην Αθήνα και ασχολούμαι επαγγελματικά με το τραγούδι. Η επαγγελματική μου σχέση με τη μουσική ξεκίνησε όταν ήμουν 17 ετών. Ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα μου live στην πόλη μου, την Καλαμάτα, και ύστερα από μερικά χρόνια ήρθε μια πρόταση από ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας και αποφάσισα να το κάνω καθαρά επαγγελματικά. Στη ζωή μου είχα και έχω δύο μεγάλες αγάπες. Η μία είναι η μουσική και η άλλη το ποδόσφαιρο. Η σχέση μου με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε μέσω του πατέρα μου, ο οποίος είναι επαγγελματίας προπονητής. Μέσα από το ποδόσφαιρο έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Έμαθα να συνυπάρχω, να συνεργάζομαι και να είμαι πειθαρχημένος σαν άτομο. Παναγιώτη μου, το ταξίδι σου στο The Voice ξεκινά αμέσως τώρα και θέλω να μου πεις από το 1 έως το 10, με το 10ο περισσότερο, εννοείται, το πόσο έτοιμος αισθάνεσαι. Θα σου πω 20 και ευελπιστώ να πάνε όλα τέλεια. Παναγιώτης λοιπόν. Όμορφος θα ήταν και ο Παναγιώτης, αφού έχει όμορφη αδερφή. Και είναι και όμορφο το κορίτσι, δεν θα ήταν ωραίος. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως φανιά. Να αναφράτως ο τόπος και η γη νεκρική γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτώ και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Έτσι να με. Και Κωστής και το πάτσαν και οι δύο και πέρασε ο Παναγιώτης. Κοίτα. Παναγιώτη, να σου ζητήσω κάτι. Εγώ δεν γύρισα. Έχεις περάσει το Voice, συγχαρητήρια. Θέλω να μας πεις ένα ρεφρέν από ένα τραγούδι με πάθος έτσι και να το δεις και να μπεις ενδιαφέρει, παιδί μου. Να ξέρεις, να μην είναι αυτό το ότι παίρνω από ένα τραγούδι και να προσέξω, να έχω άγχος, να μην έχω άγχος. Πες μας ένα τραγούδι έτσι από την ψυχή σου όμως, να τα δώσεις και όλα και να γουστάρεις και να μας τρελάνεις εδώ τώρα. Ωραία, πάμε να μην μιλώ ρε. Καλά, ξέρεις, είσαι και μουσικός, ε. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Μοναξιά στο φορτηγό τρέχει τη νύχτα δίχως φρένα και οδηγώ. Και εμένα μ' άρεσε που επέλεξε, δηλαδή, και το τραγούδι είναι το σωστό, έτσι, δηλαδή. Ρε Σάκη, τώρα που να εξηγώ, δηλαδή. Αυτό θα γυρίζει, Σάκη. Γιατί δεν είπες αυτό το τραγούδι σήμερα. Επέλεξα, θα σου πω την αλήθεια. Ναι, την επειδή αλήθεια. Γενικά είμαι μανχώδης σαν άνθρωπος και θέλω να τα κάνω όλα τέλεια, που δεν γίνεται. Ναι. Επέλεξα να πω ένα τραγούδι και να δώσω έμφαση περισσότερο στη χρειά. Δηλαδή να μου είναι και πιο εύκολο γενικά να το ερμηνεύσω, να σεβαστώ το τραγούδι και να το πω. Το συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω ότι με το άγχος και την τρεμούλα που θα είχαμε εδώ πάνω για να αποδείξουμε αυτό που είμαστε, σίγουρα θα αδικούσα τον εαυτό μου. Μετέπειτα όμως. Να δούμε. Αν θα σε κερδίσει ο Πάνος σήμερα ή ο Κωστής.
είπε μια ατάκα ο Παναγιώτης. Τι είπε? Με κοίταξε με το που γύρισε η καρέκλα και είπε «Σ' αγαπώ». Σ' αγαπάω. Rewind αυτά που κάνουν τα ωραία στο μοντάζ, αυτό το εξαιρετικό που έχουμε στο Voice. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στο μοντάζ. Δεν τους έχουμε ευλογήσει ποτέ. Που μου βάζουν κεραυνούς σε αυτό το χέρι και μου βάζουν φωτόσπαθα εδώ. Και έτσι κερδίζω τις εντυπώσεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποφασίσω ποιον από τους δύο. Ναι, τελικά ποιον αγαπάς? Νομίζω ότι έχω πάρει την απόφασή μου. Θα πάω με τον Πάνο. Ευχαριστώ πάρα για την μου. Έλα, κάτσε, τι να βάλουμε τώρα. Έλα να κάνουμε ένα κόλλατο πάνω και θα βάλουμε τους ανθρώπους στο μοντάζ να το κάνουν πολύ εντυπωσιακό. Κάτι θα βρουν αυτοί να το κάνουν. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλώς το βρε. Κάτσε εκεί, Παναγιώτη, από μακριά. Θα μας τα πεις, μην κολλήσουμε τίποτα. Συνεχίζεται το γύρισμα. Εντάξει. Αντέλα, βρε, από εδώ. Μπράβο σου. Μπράβο σου, κύριε. Εννοείται. Για πες τώρα, πώς πέρασες αυτές τις τρεις μέρες με τον πυρετό που είχε πάει 40. Εντάξει, ήταν βασανιστικό, το ζήσανε μαζί όλο το άγχος. Τουλάχιστον μας βγήκε σε καλό αυτό. Ήταν πραγματικά. Και ένα φιλί και στον ξάδερφο. Εννοείται, και ένα φιλί στον ξάδερφο που είναι νικητής μεγάλος. Μπράβο, να είσαι καλά. Εσύ νικητής και σε περιμένουμε στα πάτη. Γεια σας, κορίτσια. Ευχαριστώ πολύ.